Είπες θα πάω σ' άλλη γη, θα πάω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί καλύτερη από αυτή. Κάθε προσπάθειά μου μια καταδίκη είναι γραφτή και είναι η καρδιά μου σαν νεκρός θα μένει. Lo sport. Studio Germana Brizzolari. Partiamo subito dalla Formula 1, tutto pronto per l'undicesimo Gran Premio della stagione in programma Budapest. Prima fila tutta rossa con il leader del mondiale Vettel davanti al compagno di squadra Raikkonen. Poi Mercedes e Red Bull. Le ultime con due Ferrari in prima fila era già caduto dal Gran Premio di Monte Carlo dove aveva davanti tutti i καινούριους τόπους δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους και στις γειτονιές τις ίδιες θα γυρνάς. Και μες στα ίδια σπίτια αυτά θα σπρίζεις. Τι απέσυρε το μάτι του. Έλεγα λοιπόν εγώ πεσμένο στο κρεβάτι και η Ελισάβετ. Αδύνατον! Ναι. Η Ελισάβετ δολοφονημένη και γυμνή. Γυμνή? Μάλιστα. Δολοφονημένη και γυμνή στο πάτωμα. Δεν θα τολμούσα ποτέ. Το σώμα της. Τι? Το σώμα της πρέπει ωστόσο να είναι το δικό της σώμα. Και λοιπόν. Δεν πιστεύω να ντρέπεστε. Σας παρακαλώ, μην επιμένετε. Καλά, καλά, δεν επιμένω. Έχω μια καλύτερη ιδέα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ στο κρεβάτι. Και κάτω ένα κεφάλι χωρίς σώμα. Το υπέροχο κεφάλι της Ελισάβετ με τα μακριά μαλλιά πεσμένο στο πάτωμα σαν απολεμητό. Με φέρνετε σε τρομερά δύσκολη θέση. Γιατί? Άρη, είμαστε μόνοι. Ναι. Έφυγε ο πατέρας. Ένα μήνα τώρα έκανα ό,τι μου κάπνιζε. Από την πρώτη κιόλα στιγμή που ήρθα σκέφτηκα. Επιτέλους είμαι μονάχος, μέσα σε τέσσερις τείχους, χωρίς κανείς να με ελέγχει. Μπορείς να φέρεσαι όπως θες όταν είσαι μονάχος, να κάνεις τρελά πράγματα, να περπατάς με τα τέσσερα. Δεν υπάρχουν μάρτυρες. Μια μέρα έφαγα καθισμένο στο πάτωμα και μια άλλη με τα δάχτυλα, χωρίς μαχαίρι και πυρούνι. Γέλια που έκανα. Τι αηδείς. Ξέρω. Σε αηδιάζω. Είμαι αηδιαστικός. Γιατί είμαι άσχημος. Και κοντός. Κοντός. Έχω χοντρά χείλια. Μπρου. Και χοντρή μύτη μου. Μικρά μάτια, ίσια μαλλιά. Ποιος θα μπει στη σπηλιά. Βγήκαμε οι δυο μας έξω. Πίσουσε πολύ και έβρεχε. Περπατούσαμε, περπατούσαμε.
Ούτε ξέρω που πηγαίνω. Όλοι οι δρόμοι μου φαίνονταν ήδη. Εξεχώριζα αυτή. Στη Γερμανία τα καφενεία έχουν τόσο πηχτό ήταν το σκοπό. Στο πάνθεο των ηρώων για τις πράξεις τους. Αναφέρει χαρακτηριστικά πως αγνόησαν την αριθμητική υπεροχή των κατακτητών και επαναστάτησαν για να ανακτήσουν την ελευθερία τους που αποτελεί άλλωστε, όπως επανειλημμένως έχει τονίσει, υπαρξία. Μισώ αυτή τη χώρα. Μου έφαγε τα σπλάχνα. Η χώρα είναι νεκρόφιλη, γεροντόφιλη, κοπρολάδινα, σοδομίστρια, πουτάνα, μαστροπός και φόνησε. Και ανίκανο σωματεμπόρων. Μας πατάει το κεφάλι μέσα στα σκατά της. Μας δίνει εσασμένες κλωτσιές στα αρχίδια. Μας λιώνεις, μωρί. Μας τραγίζεις, μας ρημάζεις, μας διχάζεις, μας πνίγεις, μας καταδικάζεις. Μας πεθαίνεις, κρόφα.